ποιο να είμαι θυμών, κατά την συνεπίκειαν. Μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ' εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις της αιώνα. Τις κοπέλες μοιάζουν σαν τριάντα φιλιά, κι στο κέντρο του χωριού μας είναι ο Άγιος Στέφανος. Είναι η βρύση, το κουρνάρι, το μορφό μας το σχολείο. Κατά από την εκκλησία είναι το ράκο καζανό. Σιγοβράζει νύχτα μέρα και βοδιάζει το χωριό. Πέρα εκεί στο χωροστάσι εχορεύουν τη Μαριό και μετά το Άγιο Πάσχα και λέγε τον Αφανό. Ένα έργο που είχε απασχολήσει πολλά διοικητικά συμβούλια του συλλόγου μας, καθώς από το 2004, με τη συντροφή του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο Σύλλογος είχε στην ιδιοκτησία του διπλωματικές εργασίες και φυσιολογικές μελέτες. Όμως ήταν ένα εγχείρημα που απαιτούσε όχι μόνο αρκετό κόπο και χρήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά θεωρούμε και κάθε παρθενιώτης επισκέπτης, νιώθουμε δέος για όσα προβάλλονται στις αίθουσες, γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο μπόρεσε να διασωθεί από την πολιτισμική μας κληρονομιά. Στο εκθετήριο, όπως σε κάθε τοπικό εκθετήριο μουσείο, βρίσκονται ιστορικά και λαογραφικά τεκμήρια που δείχνουν τη συμπεριφορά της μικρής κοινωνίας του χωριού μας, τους αγώνες για επιβίωση, για πρόοδο, για εθνική ανεξαρτησία. Όλα ζωντανεύουν εποχές που μπορεί με να πέρασαν, αλλά δεν έπαψαν να αποτελούν το αγαπημένο χθες. Να συνεχίζεται να κατοικείται και να δραστηριοποιείται όπως και τότε. Έτσι λοιπόν η αγάπη του Παρθενιώτη και της Παρθενιώτητας ήταν αυτή η οποία μας έδωσε και σε εμάς, τη Δημοτική Αρχή, από τη θέση του Δημάρχου που ήμουν εγώ από το 1999, αλλά και τους προηγούμενους και ενδιάμεσα τη Δημοτική Αρχή και τη Δημοτική Περίοδο να στραφούμε προς την κεντρική διοίκηση και στην πολιτεία. Και τότε για πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, ήταν υφυπουργός ο Χρήστος ο Πάχτας, ο οποίος μας είχε δώσει τότε ένα σημαντικό ποσό. Μετά από παρεμβάσεις πολλών στελεχών εδώ του νέου Μαρμαρά, όπως ο Γιάννης ο Ψιλογιάννης και πολλών άλλων στελεχών εδώ του τόπου, που επηρέασαν τον υπουργό και έφερε χρήματα, μας έδωσε χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε την αρχική πρώτη παρέμβαση. Σε συνέχεια ο Δήμος πάντα στάθηκε στο πλευρό του Συλλόγου του Παρθενώνα. Όπως σας είπα, η αγάπη αυτή του Παρθενιώτη και της Παρθενιώτησας, αλλά και του Νέου Παρθενιώτη, ήταν αυτό που μας έδωσε την ευθύνη, να αισθανθούμε την ευθύνη και την υποχρέωσή μας να είμαστε δίπλα σε αυτές τις δραστηριότητες. Αυτές τις δραστηριότητες, τις οποίες έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία, η οποία κοινωνία σε όλα τα επίπεδα θα έλεγα παρακμάζει. Και πρέπει μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, μέσα από αυτές τις υποδομές πολιτισμού και αξιών, να μπορέσουμε και παράδοσης, να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε έτσι σε ένα καλό επίπεδο το βιωτικό μας ρόλο που πρέπει να παίξει ο καθένας μας. Εγώ θέλω να συγχαρώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παρθενώνα. Πρόεδρε, συγχαρητήρια σε όλους σας για την αγάπη που έχετε για τον Παρθενώνα, για το σύλλογό σας, για τα παιδιά σας, για τους μεγαλύτερους και την τρίτη ηλικία. Αλλά και όλα τα διοικητικά συμβούλια και τα μέλη που πέρασαν από τη θέση τη δικιά σας. Από το 1999 που ήμουν εγώ δήμαρχος. Όπως η Στέλλα η Μαργαρίτη για πολλά χρόνια, όπως η Αθανασία η Καρανικόλα και όπως πολλοί άλλοι που δεν χρειάζεται να τους πω όλους, έτσι βοήθησαν και συνέχεια με πίεζαν με οποιοδήποτε τρόπο να μην ξεχνάω τον Παρθενώνα για να φέρουμε τη χρηματοδότηση για να κάνουμε αυτό το μουσείο. Τα καταφέραμε Παρθενιώτες να φτιάξουμε μια σπουδαία υποδομή που καμαρώνουμε όλοι και είμαστε περήφανοι για αυτό το οποίο έγινε.
Σε εσάς λοιπόν είμαι σίγουρος ότι με την αγάπη σας, με τον εθελοντισμό σας θα συνεχίσετε να παράγετε έργο και να δοξάζετε αυτόν τον τόπο και εμείς πάντα θα είμαστε δίπλα σας γιατί αισθανόμαστε αυτή την αγάπη τη δικιά σας και το βλέπουμε σαν ευθύνη και σαν υποχρέωση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος και πάρα πολύ περήφανος για αυτό το σπουδαίο έργο που μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά είναι πολύ μεγάλο. Σε όλο το Δήμο της Ευρωνίας και στους επισκέπτες. Μετά το Μουσείο της Νικήτης είναι αυτό το δεύτερο και έχουμε ακόμη και συνέχεια. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής στην προσπάθειά της να βοηθήσει όλους τους Δήμους, επειδή εδώ έχει και ένα δήμαρχο που δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω, έχει πάρει τα περισσότερα προγράμματα, έχει γίνει ένας εκπληκτικός βρεφονηπιακός σταθμός μέσα στο Μαρμαρά και ένας παιδικός σταθμός στη συνέχεια να κοινιαστούν και αυτά στη Σάκια. Υπάρχει μια ταινία του 1977, εντελώς τυχαία την είδα πριν από ένα μήνα περίπου. Και αν θέλετε μπορείτε να την επισκεφτείτε, λέγεται του Βαρύ Πεπόνι του 1977. Είναι από τα πρώτα πλάνα που έχουν γευθεί στην ευρύτερη περιοχή του Μαρμαρά. Το πρώτο πλάνο που ξεκινάει είναι ένα παρατημένο εγκατελειμμένο σχολείο με κάποια αναποκογυρισμένα πρανιά, με κάποιους πίνακες οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια κατάσταση. Είναι ακριβώς εκείνα τα χρόνια της φυγής των Παρθενιωτών από το χωριό και της εγκατάστασης του Νέου Μαρμαρά του 1977. Τότε είναι τα πλάνα αυτά παρμένα. Σήμερα βλέποντας αυτή την εικόνα και κάνοντας ένα παραλληλισμό στο μυαλό μας, αν μη τι άλλο, νιώθουμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί κακά τα ψέματα μέσα σε αυτή την εικόνα της εγκατάλειψης που υπάρχει γενικότερα στην χώρα, βλέπουμε ακόμα κάποια σημάδια που μας δίνουν κουράγιο και μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε με περισσότερο κουράγιο το έργο μας. Για να μιλήσουμε για τα ωφέλη από αυτό το μουσείο, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον για τους ίδιους τους κατοίκους, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, αλλά ας μην ξεχνάμε και τα μεγάλα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει η τουριστική εικόνα του Παρθενώνα από τους χιλιάδες επισκεπτών που κάθε καλοκαίρι ανεβαίνουν πάνω. Μπράβο, μπράβο. 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 Μπράβο, μπράβο.